Το νέο ΕΑΕΣΠΑ είναι πρώτον πυλών. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και η Διανέωση, με αφορμή αυτού, διοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικότητων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό που τονίστηκε και βγήκε ως συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι το νέο ΕΑΕΣΠΑ θα πρέπει να αποφέρει περισσότερα ωφέλη στην οικονομία και ταχύτερη ανάπτυξη σε επιχειρήσεις. Ενώ απαιτείται η απομάκρυνση από την διανομή πόρων χωρίς αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, τον κύριο Γιώργο Ξηρογιάννη. Κύριε Ξηρογιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά εσείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το γεγονός ότι έχουμε διαχειριστεί δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων ως σήμερα, ως χώρα, με στόχο να δημιουργήσουμε μια αυτόνομη και ισχυρή οικονομία μέσα από την παραγωγική δραστηριότητα. Από το αποτέλεσμα διαπιστώνεται ότι δεν το έχουμε καταφέρει το στόχο μας. Ποιοι είναι οι παράγοντες που μας οδήγησαν στην αποτυχία αυτή της ανόρθωσης της οικονομίας μας? Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ΕΣΠΑ έχει περίπου δώσει 180 δις από το 1980. Ένα ΕΠ θα λέγαμε, περίπου το μισό χρέος. Αλλά διαχρονικά η έφαση στη διανομή των πόρων παρά στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Με υπέρμετρη γραφειοκρατία και έλλειψη αναπτυξιακού σχεδιασμού έχει οδηγήσει σε ένα κατακαιρματισμό, ειδικά τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι έχουμε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Περίπου στο 97% του στην Ελλάδα, 93% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μικρές και μισές επιχειρήσεις με μικρή παραγωγικότητα, περίπου το 70% των αντίστοιχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε όμως τι κάνουν άλλες χώρες από το ΕΣΠΑ και πώς το αξιοποιούν, αν ήμασταν εμείς Πορτογαλία, μια οικονομία πολύ κοντά στη δική μας, και είχαμε αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ με τρόπους ανάλογους που το αξιοποιεί και η Πορτογαλία, θα βλέπαμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Θα είχαμε, ας πούμε, την 7η καλύτερη εκτέλεση στο ΕΣΠΑ, ενώ τώρα έχουμε την 5η χειρότερη. Θα είχαμε περίπου 5 δις περισσότερο ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία και ειδικά στις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Τώρα έχουμε αδιάθετα περίπου 5 δις από το τρέχον ΕΣΠΑ. Θα είχαμε περίπου 3.000 περισσότερες μισές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες επιχειρήσεις δηλαδή. Θα είχαμε 50% μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αλλά και περίπου 13 δις πιο πολλές εξαγωγές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τη σημασία της σωστής διάθεσης των πόρων του ΕΣΠΑ στην οικονομία και ειδικά για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Κύριε Ξηρογιάννη, ποιους τομείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να στηρίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία στη χώρα μας για να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, βέβαια να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα και να μπορέσει η οικονομία μας σιγά σιγά να παίρνει τα πάνω της? Θα το έβλεπα σε δύο διαστάσεις. Σίγουρα η υποστήριξη της ρευστότητας μέσα στην κρίση πρέπει να συνεχιστεί. Απαιτείται λοιπόν διεύρυνση των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων, όπως δίνονται σήμερα, αλλά με έμφαση στη βιωσιμότητα, σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Προγράμματα όπως το ΤΕΠΗΧ, οι υφιστάμενοι τόκοι, τα εγγύησεις δανείων, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού πρέπει να διευρυνθούν και να επεκταθούν. Παρ' όλα αυτά, αν μιλήσουμε λίγο για το αύριο, για την επιστροφή στην κανονικότητα, για μας με επίκεντρο τη μεταποίηση και τις δραστηριότητες υψηλής προστέμενης αξίας, το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να βάλει 5 στόχους. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού. Ο δεύτερος είναι επενδύσεις στην κυκλική οικονομία και στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Πρόθεση συμπράξεων και συγχωνεύσεων για μεγέθη και οικονομίες κλίμακας. Διαπεριφερειακές συνεργασίες. Αλλά το τελευταίο και ίσως και το σημαντικότερο, η ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, κυρίως ψηφιακών και τεχνικών. Αυτό είναι που μας λείπει, αν θέλετε, σήμερα για να πετύχουμε γρήγορα τους υπόλοιπους στόχους. Πιστεύετε πως η ψηφιακή τεχνολογία θα μπορέσει να δώσει την όθηση αυτή που πρέπει στην ελληνική οικονομία για να προχωρήσει μπροστά? Κοιτάξτε, όλες οι άλλες χώρες, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ξεκινήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι ήδη εκεί. Εμείς απέχουμε πολύ από το να θεωρηθούμε ψηφιακά όριμες. Σε πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε προτελευταία στην Ευρώπη σε θέματα ψηφιακής οριμότητας. Πρέπει να κάνουμε τα βήματα. Είναι απαραίτητο, γιατί είναι και προϋπόθεση επιβίωσης, όπως το κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πιστεύετε ότι οι χαμένες ευκαιρίες στη χώρα μας είναι αυτές που μας πήγαν πίσω? Και πώς ορίζετε εσείς που είσαστε στον επιχειρηματικό κόσμο χαμένες ευκαιρίες? Κοιτάξτε, μπορούμε να μιλάμε για ώρες για χαμένες ευκαιρίες. Ας μιλήσουμε όμως για τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Και εγώ θέλω λίγο να εστιάσω και στην περιοχή, αν θέλετε, που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία. Βεβαίως. Σίγουρα, η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή έχει μειωθεί περίπου 30% τελευταία δεκαετία. Οι μισές περίπου βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Έχουν μείνει περίπου 6.000 επιχειρήσεις από τις 12 που ήταν πριν από 10 χρόνια. Όμως η περιοχή, και αναφέρομαι στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα σαν μια νέα χωρική ενότητα, αν θέλετε, έχει κάτι σημαντικό.
Αν ήταν μια ξεχωριστή χώρα, αν μπορούμε να κάνουμε αυτή την νοητή υπέρβαση, θα βλέπαμε ότι το 30% των πωλήσεών της πηγαίνει προς διεθνείς αγορές έναντι μόνο το 15% των αγορών. Είναι, αν θέλετε, η πιο εξωστρεφής περιφέρεια αυτή τη στιγμή της χώρας και αυτό είναι ένα κεκτημένο το οποίο πρέπει να το διευρύνει. Άρα, περισσότερες εξαγωγές, πιο πολλή καινοτομία, πιο πολλή ανταγωνιστικότητα, ισχυρότερη βιομηχανία, σύνδεση πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. Είναι θέματα τα οποία η περιοχή μπορεί να εστιάσει, να τα αναπτύξει πιο πολύ και να δημιουργήσει καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Τελικά αυτό είναι το ζητούμενο. Να έχουμε καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Κύριε Ξηρογιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.